Όχι, θα μιλάω. Πρόσεξε τη ζωή σου. Δεν φοβάμαι. Πήγα στον άλλο πιτσιρικάς και από εκατομμύρια στρατιώτες μου δώσαν το χρυσό μετάλλιο. Πήγα στην παγκοσμιοποίηση και ήμουν ο χορυφαίος. Δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου ούτε στις μυστικές υπηρεσίες που με δέρνανε 6 μήνες στην εκπαίδευση. Και άντεξα. Και τους ξέρω αυτούς που απειλούν τη ζωή μου. Και να ξέρουν ότι δεν είμαι εύκολος. Το σώμα μπορεί να μου το πάρουν, την ψυχή μου κανένας. Μετά από αυτό το παλικάρι που βγήκε και είπε την αλήθεια για τον κοροναϊό, ο μόνος που λέω την αλήθεια στην Ευρώπη είμαι εγώ. Και βγαίνουν όλοι στα μπαλκόνια τώρα και φωνάζουν ήρωας. Εγώ δεν θέλω να βγει κανένας στο μπαλκόνι να φωνάξει το όνομά μου. Απλά να ξέρετε ότι κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος που τόλμησε να πει την αλήθεια. Την αλήθεια που δεν την ξέρουμε. Ότι αυτό είναι ιός βιοχημικού πολέμου. Χρηματοδοτούμενος από τον Bill Gates. Μπράβο ρε Νικόλα, μπράβο. Μπράβο ρε Νικόλα, μπράβο πραγματικά. Αυτό είναι, έχω δύο απορίες. Να σου πω, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να τις ακούσω τις απορίες. Έχω δύο απορίες όμως και πρέπει εσύ που είσαι ο ερωτάς του λίγο να μου τις εξηγήσεις. Ναι. Καταρχάς πήγε κάπου, στη CIA αν κατάλαβα καλά, και μεταξύ 192 πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το ξέρει. Εγώ δεν το, σε ποιο άθλημα. Γι' αυτό δεν ήθελα να ακούσω τις απορίες. Λέω, μήπως το χρυσό μετάλλιο. Και επίσης, αυτό το πήγα στην παγκοσμιοποίηση. Πού άνοιξε η παγκοσμιοποίηση. Επειδή δεν είσαι ενήμερος, φταίει ο Νίκος Κωνσταντίνης. Να, παιδιά, είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, είναι ντροπή αυτό το. Είναι θέμα χρόνου να ανοίξει ή ψησταριά ή καφετέρια που θα λέγεται η παγκοσμιοποίηση. Είναι θέμα χρόνου, αλήθεια σας λέω.